Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Brand Affair και στα παραπολιτικά. Τώρα θα πάμε να δούμε το θέμα της ακρίβειας με τον κύριο Χαριστή Θεοδωσίου, που σε λίγο θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και σας προαναγγέλουμε από τώρα ότι ερχόμενη μετά το δελτίο των 10 θα σας δώσει και η Χριστίνα και εγώ ρεπορτάζ για την πρόθεση της κυβέρνησης και την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πιθανότητα που έρχεται όλο και πιο κοντά να αλλάξει ο νόμος για την δυνατότητα ή μη των πολιτικών προσώπων να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό. Σωστά, κυρία Κοραή? Εγώ θα σας πω τι λέει η κυβέρνηση. Ποια πρόσωπα θα φορά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, και θα σας πούμε επίσης ποια είναι και η στάση. Κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, και ποια είναι και η στάση που προαναγγέλλεται και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά αυτά λίγα λεπτά μετά τις 10. Πάντως, αν θα σου πω, ο Τάιλερ θα έχει προβληματάκια. Όλη η οικογένεια. Και πεθερές και όλοι. Με τον υπάρχοντα νόμο, ναι, γιατί τα πρώτου βαθμού πρόσωπα δεν μπορεί να έχουν εταιρείες, προφανώς. Λοιπόν, πάμε. Στον κύριο Γιάννη Χατζη Θεοδοσίου, πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αγοραή. Καλημέρα κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Τώρα, μιλούσαμε χθες και μας έλεγαν και από την πλευρά του Υπουργείου ότι το καλάθι της Αρακοστής λίγο έχει είτε μειώσει τις τιμές, είτε σε σχέση με πέρσι, είτε τις έχει συγκρατήσει. Αλλά ότι και η προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο με τις τιμές, τους κωδικούς, αυτούς τους 3.000 κωδικούς κλπ. Και εκεί υπάρχουν μειώσεις της τάξης του 10, 15, ακόμα και 20% σε κάποια προϊόντα. Εσείς το εισπράτετε αυτό ως μια καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα ή όχι? Καταρχήν να σας πω ότι θεωρώ πολύ σημαντική την παρέμβαση. Πριν από πολύ καιρό, πάνω από 6 μήνες, είχαμε ζητήσει πολλές φορές αυτή την παρέμβαση, γιατί η παρέμβαση είναι ουσιαστικά ότι βάζει πλαφόν στο κέρδος. Μάλιστα. Αυτό που ονομάζεται μισοκέρδη. Άρα ασφαλώς και είναι θετικό. Όποια και είναι η μείωση, βεβαίως μπορεί να γίνουν προσπάθειες για περαιτέρω μείωση, αλλά δεν πρέπει να σας πω, κύριε Τάκη, όπως είπα και στον Υπουργό, γιατί αυτή η παρέμβαση δεν έγινε 2 χρόνια πριν. Ναι. Όταν εμείς λέγαμε διαρκώς ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τι σας απάντησε? Όχι μόνο στα προϊόντα αυτά, επιτρέψτε μου, αλλά μεγάλη παρέμβαση, η οποία είναι επίσης θετική, είναι στα προϊόντα τα οποία εισάγουμε. Ναι. Τα οποία εκεί ήταν το τεράστιο θέμα, απορριπαντικά, βρεφικά. Σωστά. Τι σας απάντησε ο Υπουργός, γιατί δεν έγινε 2 χρόνια πριν? Δεν υπάρχει απάντηση. Συγγνώμη, σας το λέω ότι η απάντηση ήταν δεν υπάρχει απάντηση. Δηλαδή, επί της ουσίας, ναι, σας λέω ότι βεβαίως δεν μπορεί κάποιος να πει ότι αυτή η παρέμβαση. Βέβαια, δεν ήταν ο ίδιος 2 χρόνια πριν Υπουργός, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, ναι. Ίδια κυβέρνηση. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτό που έλεγα πάντα είναι ότι το θέμα της ακρίβειας ασφαλώς και δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό, ναι, πιθανόν και παγκόσμιο. Αυτό που πάντα κατέκρινα εγώ ήταν ότι η παραπάνω διαφορά που υπάρχει από την Ευρώπη ήταν θέμα κρατικής παρέμβασης. Πρέπει να υπάρχει υποπτικός μηχανισμός και μάλιστα σας λέω ότι είμαι απόλυτα πεπισμένος, ναι, ότι μετά από αυτό το πρώτο βήμα θα γίνει και παρέμβαση από το χωράφι στο ράφι. Όπου επίσης έχει. Μα εκεί είναι το θέμα. Μπράβο, πρόεδρε, λίγο να μείνουμε από το χωράφι στο ράφι, διότι οι άνθρωποι πουλάνε κάτι, ας πούμε, μισό ευρώ και μετά είναι εξαπλάσια η τιμή στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Επειδή όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου, δεν είστε καινούριος, είστε παλιός, θυμάστε πόσα χρόνια γίνεται η συζήτηση για την τιμή από το χωράφι στο ράφι? Τη δεκαετία του 90 ακόμα. Είναι έτσι όπως το λέτε. Η διαφορά είναι ότι σήμερα είναι πιο επιτακτική ανάγκη ακριβώς λόγω της τράσης ακρίβειας, αλλά θα σας πω αυτό που είπε η κυρία Κοραή. Ποιος είναι αυτός, δηλαδή πρέπει να μιλάμε, να ονοματίζουμε τα σκοκέρδια που παίρνει το προϊόν από τα 50 λεπτά και το φτάνει 3 ευρώ στο καταναλωτή. Βέβαια. Αυτή η παρέμβαση είναι αναγκαία σήμερα. Βέβαια. Και βεβαίως είναι σωστό ότι ουσιαστικά επί πολλές δεκαετίες δεν υπήρξε παρέμβαση μεγάλη, αλλά δεν είχαμε και αυτά τα φαινόμενα της τεράστιας σκοκέρδειας που υπάρχει. Ναι. Και επειδή ακριβώς είναι ένα θέμα που αγγίζει το 95% από όλες τις έρευνες που κάναμε του κόσμου, νομίζω ότι. Και το λέω καλό πρόεδρε, το επόμενο των ευρωεκλογών εκτιμώ ότι θα γίνει παρέμβαση και σε αυτά τα προϊόντα. Μακάρι. Μάλιστα, μακάρι να γίνει. Εσείς έχετε καταλάβει γιατί έχει εξαπλασιαστεί αυτή η τιμή? Ποιος θα παίρνει, έτσι για να το πούμε απλά? Κοιτάξτε, πού πάει αυτό το υπερβολικό κέρδος σε αυτή την αλυσίδα? Πόσα άτομα εμπλέκονται? Υπάρχει ένας μηχανισμός από τον έμπορο που το παίρνει στο χωράφι, από αυτόν που το πουλάει μετά, από αυτόν που φτάνει. Υπάρχουν 2 ή 3 ενδιάμεσοι, να το πω έτσι απλά, μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ράφι, στο καταναλωτή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, όπως είπε σωστά και ο Στάκης, υπήρχε και στο παρελθόν. Ναι, μόνο ναι, που ναι, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη μορφή σκοκέρδειας. Αλλά δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ στο παρελθόν, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Υπήρχε απλά. Δεν είχε αντιμετωπιστεί ποτέ από όλες τις κυβερνήσεις. Έχουν περάσει κυβερνήσεις επί κυβερνήσεων. Τα
50 λεπτά γινόντουσαν 1-1,5 ευρώ. Τώρα τα 50 λεπτά γίνονται 3 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά από το παρελθόν. Και εδώ νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν και σας λέω αυτό. Υπήρχαν κινητοποιήσεις των αγροτών. Τι λέγανε οι αγρότες? Ότι ουσιαστικά εμείς συνεχίζουμε να το πουλάμε σε αυτή την πολύ μικρή τιμή. Το αν φτάνει στο καταναλωτή, δηλαδή τιμή, βέβαια, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Δεν μπορούμε να λέμε αόριστα όμως να μην βρίσκουμε ποιος είναι υπεύθυνος. Ναι, λέμε ας πούμε, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πρόεδρε, τι πρέπει να γίνει τώρα? Ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Κυρία Κοραϊνία, ναι, να σας πω. Ναι. Εμείς αποδείξαμε ως επιμελητήριο το πόσο πιστεύουμε στην παρέμβαση όταν πριν από 4 χρόνια διαθέσαμε με έξοδα το επιμελητήριο 2 αυτοκίνητα στη Δημαία, αυτοί δηλαδή που ελέγχουν τον παραεμπόριο, αποδεικνύοντας ότι εμείς θέλουμε να χτυπηθεί την αυτοκίνητα και το παραεμπόριο και βεβαίως η φοροδιαφυγή. Άρα και κάθε μορφή ασχοκέρδειας η οποία δεν προάγει την επιχειρηματικότητα. Ωραία. Λίγο θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτές οι μειώσεις που έγιναν, έστω οι λίγες, οι λίγο περισσότερες, σε λίγο δεν θα ξεχαστούν πάλι? Υπάρχει κάποια εγγύηση ως προς αυτό? Τι πρέπει να γίνει για να αυτό το σύστημα, αυτό τον τρόπο ας πούμε, που βρήκε τώρα η κυβέρνηση, ότι θα έχει αποτέλεσμα και σε ένα μήνα από τώρα και δεν θα αρχίσουν πάλι τα ίδια και χειρότερα? Δύο είναι οι τρόποι. Είναι υποπτικός μηχανισμός. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το σύνολο των προσώπων που υπάρχουν δεν ξεπερνάνε τα 80 άτομα. Είναι λίγοι δηλαδή. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Για όλη την Ελλάδα τώρα. Για όλη την Ελλάδα. Άρα το ένα θέμα είναι ο υποπτικός μηχανισμός και ο άλλος είναι αυτός που φαντάζεστε. Δηλαδή τα βαριά πρόστιμα. Τα πρόστιμα δηλαδή που θα εμποδίζουν τον οποιοδήποτε σκέφτεται ότι μπορεί να στοχοκερδίσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν θεϊκοί μηχανισμοί, ούτε υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί. Υπάρχουν μηχανισμοί όπως υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Χατζηδοσίου, θεωρείτε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτά τα μέτρα που ελήφθησαν και τα άλλα που μας λέτε ότι θα ληφθούν και για το χωράφι, από το χωράφι στο ράφι, θα δώσουν μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά την ακρίβεια στην καθημερινότητα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες? Βεβαίως, αν ακολουθηθούν, λέω ακριβώς ό,τι είπατε, αν αυτά γίνονται με τον τρόπο από την πρώτη παρέμβαση και συνεχιστούν, ασφαλώς και θα δώσουν. Και θα υπάρχει τεράστια ανακούφιση, γιατί ξέρετε, υπάρχει το ένα θέμα το ηθικό, δηλαδή το βαρύ φορτίο που έχει να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. Υπάρχει και το θέμα που αντιπροσωπεύει εμάς. Όταν τελειώνει το εισόδημα του καταναλωτή στα προϊόντα για να μπορέσει να επιβιώσει, δεν έχει χρήματα για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Άρα, στις πρόσφατες εκτόσεις, ενώ τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά είχε πάει καλά η αγορά, είχαμε μείωση του τζίρου κατά 25% σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα. Άρα είχε και ανταπόκριση, κακή ανταπόκριση, αντικρισμό στις επιχειρήσεις υπόλοιπες. Μάλιστα. Άρα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο τώρα, μια και λέτε για επιχειρήσεις. Και για αυτό το λόγο. Τα μέτρα του κύριου Κασελάκη που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς σας φάνηκαν? Κύριε Τάκη, νομίζω ότι είστε έμπειρος. Όταν κάποιος βγαίνει και ανακοινώνει μειώσεις παντού, τι θα πει, δεν είναι στον τέντα, δεν σας αρέσουν? Όχι, μπορείτε να μου πείτε ότι είναι μέτρα τα οποία δεν πατάνε στην πραγματικότητα. Εγώ σας ρωτάω συνολικά να μου πείτε. Πρώτα να σας πω ότι πάντα η εκάστοτε αντιπολίτευση λέει πιο μέτρα τα οποία ουσιαστικά πάντα συμφωνούμε. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να δούμε αν στην πραγματικότητα μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι της αγοράς θέλουμε εκτός των άλλων να μην μπλέκουμε σε περιπέτειες. Όταν υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορεί να κινδυνεύσει η οικονομική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, αυτό είναι εις βάρος μας. Δεν θέλουμε νέες περιπέτειες σαν το παρελθόν, ούτε μνημόνια. Άρα η απάντηση είναι, εφόσον βγαίνει ο λογαριασμός, μακάρι να μην θεστάνε. Αν δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ασφαλώς και εμείς σκεφτόμαστε πάρα πολύ και το έχουμε πληρώσει ακριβά ως επιχειρήσεις. Αν ένα μέτρο που βάζει μια κυβέρνηση ή αν μια πολιτική φέρει σε αδιέξοδο την οικονομική πολιτική της χώρας μας, και αυτό σημαίνει νέα μνημόνια ή νέες δυσκολίες στην οικονομική κοινωνία. Το τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, εσείς τι θα προτείνατε για κατώτατο μισθό? Πολύ καλή ερώτηση. Πρέπει να σας πω ότι πάντα έλεγα εγώ ότι πρέπει να έχουμε μισθούς ανάλογους της Ευρώπης. Δηλαδή, όταν έχουμε αυξημένους μισθούς, αυξάνεται και η κατανάλωση. Έχει όλο μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Εδώ πρέπει να σα πω, κυρία Κουρέη, το εξή. Εγώ δεν θα σα πω αν είναι. Νομίζω ότι ο μισθό που θα φτάσουμε θα είναι 820 με 830 ευρώ που θα καταλήξει η κυβέρνηση. Αλλά εγώ θα σα έλεγα γιατί να μην γίνει και 900. Ποια είναι η διαφορά? Πρέπει να μειώσει και κάποια βάρη που έχουν σήμερα επιχειρήσει. Σα θυμίζω τα τρία σημαντικά βάρη, τα οποία είναι και τα τρία μνημονιακά. Και κλείνουμε με αυτό. Κλείνουμε. Έχουμε προκαταβολή φόρου που δεν υπάρχει πουθενά. Έχουμε το τέλο επιτηρέματο θέσει κατά 50%, το οποίο είναι μνημονιακό φόρο. Και έχουμε το κυριότερο, το μεγαλύτερο μη μισθολογικό κόστος.
Τι σημαίνει αυτό για να καταλάβει ο ακροατής μας? Σε κάθε 1000 ευρώ που δίνεις ένα εργαζόμενο καθαρά, έχεις άλλα 1100 ευρώ που είναι το μη μισθολογικό κόστος. Είναι το υψηλότερο. Μάλιστα. Εάν αυτά καταφέρουν να μειωθούν, εγώ είμαι υπέρ και υψηλότερο μισθό από αυτόν που σήμερα ακούγεται. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.